Είναι ο βομβιστή αυτοκτονία που σκόρπισε το θάνατο στην έδρα τη Εκκλησία των Κοπτών στο Κάιρο. Πρόκειται για τον 22χρονο Μαχμούτ Σαφίκ Μοχάμεντ Μοστάφα. Το όνομά του αποκάλυψε ο Αιγύπτιο πρόεδρο κατά τη διάρκεια τη ομιλία του στι κηδείε των θυμάτων. Ο Αμπντελ Φατάχαλ ανέφερε πω έχουν ήδη συλληφθεί τρει άνδρε και μία γυναίκα που σχετίζονται με το χτύπημα, ενώ άλλα δύο άτομα αναζητούνται. <Ρυκλή> προσπαθούν μάτια να μας χτυπήσουν τα τελευταία τρία χρόνια. Πλήττουν την οικονομία μας, πραγματοποιούν σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων. Γνωρίζουν όμως καλά πως τίποτα δεν μπορεί να μας λυγίσει, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες που βρέθηκαν στο παρεκκλήσι του καθεδρικού ναού του Αγίου Μάρκου για τη λειτουργία της Κυριακής. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη. Οι υποψίες όμω τρέφονται σε εξτρεμιστικέ ισλαμιστικέ οργανώσει που κατά το παρελθόν έχουν βάλει στο στόχαστρο χριστιανού στη χώρα του Νιλού.